Γεια σας, γεια σας! Είμαστε εδώ να σας προτείνω 12 βιβλία για τους 12 μήνες του 2024. Ξεκινάμε με τον Ιανουάριο. Ο Ιανουάριος είναι όταν αλλάζει η χρονιά, οπότε έχουμε να κάνουμε με χρόνο και δεν θα μπορούσα να σας προτείνω άλλο από τα ταξίδια στο χρόνο και συγκεκριμένα το κόκκινο ρουμπίνι που είναι το πρώτο βιβλίο της τριλογίας. Είναι λίγο πιο νεανικό, σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, αλλά το λατρεύω τόσο πολύ. Το έχω διαβάσει πιο μεγάλο, όταν είχα ενηλικιωθεί. Οπότε να ξέρετε ότι αφού το αγάπησα τόσο πολύ κι εγώ, έτσι μπορείτε να το αγαπήσετε κι εσείς, γιατί τα βιβλία δεν έχουν ηλικία. Εκτός από τα όρια ηλικίας. Τώρα, επειδή το συγκεκριμένο ίσως δεν μπορέσετε να το βρείτε είτε online, είτε σε κάποιο μεταχειρισμένο, είτε σε κάποιο βιβλιοπωλείο, είτε στα αγγλικά, είτε οτιδήποτε, θα σας προτείνω το αγαπημένο μου Throne of Glass, που τώρα βγαίνει και από τις εκδόσεις Ψυχογιός σαν γυάλινος θρόνος, το οποίο ξέρετε πόσο το λατρεύω και πόσο το αγαπώ. Έχουμε την Σελένα, η οποία είναι assassin και μπαίνει σε μια δοκιμασία να διαγωνιστεί με άλλους assassins για το ποιος θα γίνει ο assassin του βασιλιά. Ο δολοφόνος του βασιλιά, ή στα ελληνικά όπως το έχουν ονομάσει, assassinos. Θα κυκλοφορήσει 25 πρώτου, οπότε όταν κυκλοφορήσει, είτε διαβάσετε αυτό το μήνα είτε για κάποιο άλλο μήνα, τρέξτε να το πάρετε, ξέρετε πόσο σας αγαπώ, σας έχω πρίξει με αυτό το βιβλίο, μην το χάσετε. Για το Φλεβάρι, το ξέρω ότι είναι ο μήνας του έρωτα και της αγάπης, εξού και 14 Φλεβάρι και όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να σας προτείνω ένα άλλο βιβλίο. Θέλω να σας προτείνω το Divine Rivals, το οποίο θα μεταφραστεί και αυτό από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σαν νομίζω αντίπαλο δέος. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από τα καλύτερα βιβλία που διάβασα το 2023 και θα είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία ever. Μιλάμε για την Iris, η οποία είναι μια δημοσιογράφος και δουλεύει σε μια εφημερίδα, και εκεί υπάρχει ένας άλλος, ο οποίος είναι ο αντίπαλός της. Είναι rivals του, του lovers. Με τον οποίο συνομιλεί, στέλνοντας γράμματα κάτω από τη ντουλάπα της, χωρίς όμως να ξέρει ότι είναι αυτός. Αυτός όμως ξέρει ότι είναι αυτή. Ο αδερφός της έχει φύγει στον πόλεμο, δεν είναι spoiler, το μαθαίνουμε στο πρόλογο, και γι' αυτό η Iris έχει ακολουθήσει αυτό το path. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, θέλω να σας πω μόνο ότι έχει να κάνει με θεούς επίσης. Έχει πολύ ωραίους μύθους, έχουμε δυναμικούς, υπέροχους χαρακτήρες. Πραγματικά είναι από τα πιο καλογραμμένα βιβλία που μπορείς να διαβάσεις. Είναι ένα βιβλίο με βάθος, με νόημα και συνέστημα, το οποίο είναι ιδανικό για αυτή την εποχή, για αυτό το μήνα. Δεν ξέρω γιατί μου το βγάζει τόσο πολύ, αλλά θεωρώ ότι το Divine Rivals είναι για το Φλεβάρι. Ξεκάθαρα. Συνεχίζουμε στο Μάρτι και εδώ είναι που ίσως έχουμε αφήσει λίγο τα ρομαντικά vibes από το Φλεβάρι, ίσως έχουμε ακόμη το κρύο, τουλάχιστον πλέον στην Ελλάδα σίγουρα θα έχουμε κρύο το Μάρτιο, εξού και Μάρτις Γδάρτης, οπότε είμαι εδώ για να σας προτείνω το Twisted Lies, το οποίο ξεκινάει με ένα χειμωνιάτικο setting και έχουμε τον Christian και τη Στέλλα. Ο Christian είναι ένας περίεργος επιχειρηματίας, αλλά η Στέλλα είναι influencer και για κάποιο λόγο ο καθένας έχει το δικό του, δεν θα σας πω ποιο, αποφασίζουν να κάνουν ένα fake dating, να προσποιηθούν ότι τα έχουν. Ξέρετε πόσο αγαπώ τα Twisted Series, γενικά τα Twisted Series έχουν φάει πάρα πολύ κράξιμο από την ελληνική κοινότητα και κάποιοι τα κράζουν χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Το καταλαβαίνω από τη μία ότι μπορεί να μην σας αρέσουν τα ερωτικά βιβλία, απ' την άλλη σε κάποιους αρέσουν, οπότε καλό είναι να μην κράζουμε και αυτούς που τους αρέσουν. Εγώ θα σας πω ότι, επειδή μπορεί να έχετε ακούσει πολλά και επειδή έχω κάνει μια συνομιλία με μια άλλη bookstagrammer, τη Μέρη, η οποία με ρώτησε αν πραγματικά θα της αρέσουν αυτά τα βιβλία, θα σας πω το ίδιο. Εμένα πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ και τα 4 βιβλία. Το κάθε ένα είναι όλο και καλύτερο καθώς προχωράει η σειρά και είναι και τελείως διαφορετικά. Θέλω να ξέρετε όμως ότι μπαίνοντας σε αυτά τα βιβλία είναι ερωτικά βιβλία, όχι dark romance. Έχουμε full alpha males. Δεν είναι τα καλά παιδιά που θα συναντήσετε, τουλάχιστον όχι όλοι τους. Σίγουρα έχουν κάποια προβλήματα κάποιοι από αυτοί, αλλά ποιος δεν έχει σε αυτή τη ζωή. Επίσης θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητα τα πιο χαλαρά ρομαντικά βιβλία που θα διαβάσετε και αυτό που μου αρέσει είναι ότι όντως βλέπουμε πολλά πράγματα να φύγονται σε αυτά τα βιβλία, παρόλο που κάποιοι από εσάς θεωρείτε ότι τα ερωτικά βιβλία δεν έχουν βάθος. Εγώ σας προτείνω το Twisted Lies γιατί είναι το αγαπημένο μου βιβλίο από τη Twisted Series και ελπίζω να γίνει και το δικό σας. Προχωράμε στον Απρίλη και ο Απρίλης είναι ο μήνας των γενεθλίων μου, 18 Απριλίου έχω γενέθλια και έτσι θα σας προτείνω τα δικά μου αγαπημένα και συγκεκριμένα θα σας προτείνω την αγαπημένη μου συγγραφέα, Cassandra Clare, ναι, ποιος δεν το ξέρε, και
θα σας προτείνω το Sword Catcher. Και γιατί το Sword Catcher? Θα μου πείτε, Χριστίνα, κάποιοι από εμάς δεν διαβάζουμε αγγλικά. Ναι, το ξέρω ότι κάποιοι από εσείς δεν διαβάζετε αγγλικά, αλλά οι εκδόσεις Διόπτρα πρόκειται να το μεταφράσουν στα ελληνικά για εσάς που δεν διαβάζετε αγγλικά και επιτέλους να γνωρίσετε, όσοι δεν την ξέρετε, την Cassandra Clare. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα adult fantasy βιβλίο. Έχω κάνει σχετικό βιντεάκι και στο TikTok, θα σας το αφήσω κάτω, και στο Instagram. Δεν έχει τόσο romance όσο τα young adult της, αλλά το world building και οι χαρακτήρες της, όπως πάντα, είναι φανταστικά, είναι άπεκτα και αξίζουν να τα διαβάσετε και με το παραπάνω. Οπότε σας προτείνω τον Kale, ο οποίος είναι ο body double, είναι ο σωσίας του στέματος. Θα πω περισσότερα, θα τα ανακαλύψετε εσείς. Ο Μάιος είναι λίγο περίεργος μήνας, έχουμε μπει για τα καλά στην άνοιξη, αλλά περιμένουμε και το καλοκαίρι σιγά σιγά. Οπότε είναι κάπου στο μετέχμιο και γι' αυτό θα σας προτείνω μία από τις αγαπημένες μου σειρές ever, η οποία είναι και αυτή στο μετέχμιο, με όλη τη σημασία της λέξης και την κυριολεκτική και τη μεταφορική. Και συγκεκριμένα μιλάω για το Διεφθαρμένο Βασίλειο, που είναι το δεύτερο βιβλίο του 6 κοράκια. Τα 6 κοράκια το έχω από την πίσω πλευρά. Τα έχω καλά στριμωγμένα, παιδιά, τα 6 κοράκια, οπότε συγγνώμη που δεν σας τα δείχνω. Θα σας τα έχω όμως φωτογραφία εδώ. Και γιατί σας προτείνω τώρα αυτή τη διλογία και γιατί το Μάιο? Γιατί θα προλάβετε να το διαβάσετε για να είστε έτοιμοι για το King of Scars, που είναι ο βασιλιάς των ουλών, το οποίο θα κυκλοφορήσει από εκδόσεις Ψυχογιός. Γιούπι, 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 είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. King of Scars σε πολλούς δεν άρεσε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, προτείνω το audiobook. Αλλά τι σημαίνει μετά το King of Scars? Ότι έρχεται το Rule of Wolves, που το Rule of Wolves είναι το αγαπημένο μου βιβλίο του Grisaverse. Οπότε προετοιμαστείτε, διαβάστε τα 6 κοράκια. Δεν μπορείτε να διαβάσετε το King of Scars χωρίς τα 6 κοράκια για μένα, ούτε χωρίς την τριλογία. Οπότε προετοιμαστείτε, διαβάστε Grisaverse, μπείτε στον κόσμο για να ξεκινήσετε αμέσως το King of Scars που θα έρθει σύντομα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Συνεχίζουμε με τον Ιούνιο και έχουμε μπει πλέον στο καλοκαιράκι μας, αν και πολλές φορές έχει λίγο κρύο. Και σε αυτό το σημείο θα σας προτείνω το Η Γενιά της Αρετής και της Εκδίκησης, που είναι το δεύτερο βιβλίο της κληρονομιάς της Ορίσα. Και σας προτείνω αυτό γιατί έχει έτσι ένα καλοκαιρινό vibe. Το πρώτο βιβλίο ίσως το έχετε διαβάσει, γι' αυτό προτείνω το δεύτερο, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Αν δεν το έχετε διαβάσει, εννοείται ξεκινάμε με το πρώτο, δεν διαβάζονται ξεχωριστά. Έχει πάρα πολύ ωραίους θρύλους, έχει μαγεία, η μαγεία βασικά είναι απογορευμένη. Εννοείται ότι δεν θα μείνει για πάντα απογορευμένη, γιατί η πρωταγωνίστριά μας και οι φίλοι της ξεκινάνε μια περίεργη περιπέτεια και επικίνδυνη. Έχει πάρα πολύ ωραία δράση, έχει πάρα πολύ ωραίο African style. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε, αν σας αρέσει η δράση και η φαντασία. Έχει και λίγο romance μέσα, οπότε τι καλύτερο μπορώ να σας προτείνω. Συνεχίζουμε με τον Ιούλιο και πλέον έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Και σας προτείνω το Ραντεβού στη Λίμνη. Το ακολουθούμε τη Φέρ, η οποία γνωρίζει το Will όταν ήταν λίγο πιο μικρή, αλλά μετά εξαφανίζονται και είχαν κανονίσει ένα ραντεβού στη Λίμνη, αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκε αυτός. Μετά από χρόνια, όλο τυχαίως τον ξανασυναντά και είναι η λύση στο μεγαλύτερο πρόβλημά της. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μίλησε πάρα πολύ γρήγορα, το βγάζει άνετα σε ένα απόγευμα. Φτάσαμε στον Αύγουστο λοιπόν. Ο Αύγουστος είναι λίγο η περίοδος του, λίγο πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν αρχίσουν κανονικά οι δουλειές. Έχουμε όμως το 15 Αύγουστο, οπότε έχουμε και μια κλίμα και εκεί κάποιες μέρες τις οποίες καθόμαστε και προτείνω ότι χρειαζόμαστε κάτι χαλαρό, ανάλαφρο, δροσερό και διασκεδαστικό. Και αυτά είναι τα βιβλία της Finlay Donovan. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έρχεται 29 πρώτου από τις εκδόσεις Μίνωας. Είναι τέλεια βιβλία, έχει μυστήριο, έχει romance, έχει humor, έχουμε super χαρακτήρες. Ήταν πραγματικά δύο βιβλία τα οποία με έκαναν να διασκεδάσω full και να περάσω τέλεια τη μέρα μου. Περιμένω πώς και πώς το τρίτο να το διαβάσω και να πούμε περισσότερα στους μήνες που έρχονται. Και επιτέλους φτάνουμε στο Σεπτέμβρη, back to school και τα σχετικά. Και Σεπτέμβρη τι σημαίνει? Επιστροφή στην Νυμφαία Ακαδημία. Οπότε σας προτείνω το δικό μου βιβλίο, η Φλόγα της Ελεγκάντη και το δεύτερο, η Βασίλισσα του Χρόνου. Ίσως έχουμε περισσότερες εκπλήξεις αυτό το Σεπτέμβρη. Και εδώ είμαστε σε ένα epic fantasy romance βιβλίο, δηλαδή έχω δημιουργήσει τον κόσμο από την αρχή, έχουμε φυσικά romance και τα δύο στοιχεία είναι έντονα γιατί είναι fantasy romance. Έχουμε νέους σε μια ακαδημία που έχουν μαγικές δυνάμεις, δηλαδή τις δυνάμεις των στοιχείων και τα παρελκόμενά τους. Κάποιος μπορεί να ελέγχει το νερό, κάποιος μπορεί να διαβάζει τη σκέψη, κάποιος να ελέγχει τα συναισθήματα. Η πρωταγωνίστριά μας έχει τη δική της μαγική δύναμη. Δράμα, ίντρικα, plot twist, ειδικά στο τέλος του δεύτερου βιβλίου θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Και ανυπομονώ να γνωρίσετε την Ελίζη και τους φίλους της και εννοείται τον κόσμο της Νυμφαίας Ακαδημίας
και να μπείτε σε αυτό το ταξίδι μαζί μου και μαζί με τους υπόλοιπους αναγνώστες. Ο Οκτώβρης είναι για μένα η εποχή των μαγισσών, αλλά επίσης έχουμε και το Halloween, οπότε εδώ σας έχω δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο που θα σας προτείνω είναι «Με μάγισσες», συγκεκριμένα «Fantasy Romance» με τη Λου, η οποία είναι η πιο τέλεια μάγισσα ever, την αγαπώ. Εδώ έχουμε και «Romance» με μάγισσα και κυνηγό μαγισσών, οπότε καταλαβαίνετε. Έχουμε και «Arranged Marriage». Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω για να λατρέψεις αυτό το βιβλίο. Το αγαπάω, είναι τριλογία, έχουν βγει και τα τρία βιβλία στα αγγλικά δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά αξίζει να το δοκιμάσετε και να το προσπαθήσετε. Το έβγαλα κυριολεκτικά σε μια μέρα με το που εκδόθηκε. Και για όσους δεν διαβάζουν αγγλικά αλλά τους αρέσει το Halloween, προτείνω το Διεφθαρμένος, ωστόσο μεγάλη προσοχή γιατί είναι ένα dark romance βιβλίο, είναι αυστηρά άνω των 18 χρονών. Και ίσως μπορεί και για κάποιους ενήλικες να μην αντέχετε. Συγκεκριμένα κάποια trigger warnings είναι ναρκωτικά, αλκοόλ, σεξουαλική κακοποίηση και βία. Διαδραματίζεται πριν τη νύχτα του Halloween, οπότε αν είστε σε πειραματική φάση ή απλά σας αρέσει το dark romance ή σας αρέσει η Penelope Douglas, τότε δοκιμάστε το. Και φτάσαμε στο Νοέμβρη. Ο Νοέμβρης για μένα είναι λίγο αδιάφορος, χρειάζεται τη μαγεία του μέσα, οπότε έρχομαι να σας μαγεύσω το Νοέμβρη με το Caraval. Και αν έχετε διαβάσει το Caraval, την τριλογία, τότε το «Μια φορά και μια ραγισμένη καρδιά». Έχω στα αγγλικά εδώ τα δύο βιβλία, κυκλοφορεί από εκδόσεις Ψυχογείο στα ελληνικά. Είναι πραγματικά το πιο μαγικό βιβλίο που έχετε διαβάσει. Είναι ένα young adult fantasy βιβλίο, έχει και romance μέσα. Έχουμε υπέροχους χαρακτήρες, ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, οριακά θρυλικό. Και δεν ξέρω, είναι πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο θα σε μαγέψει από όλες τις απόψεις. Είτε σε αρέσει το fantasy, είτε όχι, δοκίμασέ το, θα ξετρελαθείς, είμαι σίγουρη. Και φτάσαμε στο Δεκέμβρη. Έχω τρεις προτάσεις για εσάς, γιατί έχω για αυτούς που αγαπάνε τα Χριστούγεννα, αλλά έχω και για αυτούς που νιώθουν μια κατάθλιψη τα Χριστούγεννα. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε για αυτούς που λατρεύουν τα Χριστούγεννα έχω δύο επιλογές. Έχω το Κλαπ των Χριστούγεννων από εκδόσεις Διόπτρα. Είναι ιδανικό για όσους λατρεύουν τα Friends, τα φιλαράκια. Και όποιοι θέλουν έτσι ένα λίγο πιο ανάλαφρο και feel good βιβλίο. Και μετά έχω το «Η Άγια Νύχτα» του Ηρακλή Πουαρό, το οποίο είναι για αυτούς που αγαπάνε το μυστήριο και τα αστυνομικά και τα λοιπά. Διαδραματίζεται 19 Δεκέμβρη, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς μέσα στο κλίμα του Δεκέμβρη. Και για αυτούς που νιώθουν έτσι λίγο κατάθλιψη τα Χριστούγεννα, έρχομαι με ένα historical romance βιβλίο. Ξέρετε πώς τα αγαπώ. Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο από τη σειρά Παραμεθαίνει Έρωτες. Και εδώ ακολουθούμε μια κοπέλα η οποία συνομιλεί με γράμματα με έναν κύριο Σκοτσέζο, ο οποίος είναι στο πόλεμο και εμφανίζεται κάποια στιγμή στην πόρτα της, ενώ είναι άγνωστος εκείνη, με τα γράμματά της. Και περιμένει πολλά από εκείνη, εκτός από το να τον κάνει καλά και να τον ρωτήσει, περιμένει και άλλα πράγματα να κάνει σε αυτή, όπως έλεγαν τα ερωτικά της γράμματα. Είναι μικρούλι, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, οπότε γιατί όχι να μην δοκιμάσετε ένα historical romance και πόσο μάλλον με Σκοτσέζους. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε και ένα subscribe έτσι για να μεγαλώσει η παρέα μας. Πείτε μου στα σχόλια τις δικές σας προτάσεις και ποιο βιβλίο σας ταιριάζει καλύτερα με ποια εποχή. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!